Έλα, Αντρέα, αγόρι μου, σε ξύπνησα. Όχι, έπινα καφέ. Πώς ήσασταν εσείς? Πώς να είμαι καλά, βρε αγόρι μου, μετά τα χθεσινά με την Τανάη. Είναι δυνατόν να είμαι καλά? Έχω τρελαθεί. Όλη τη νύχτα σκεφτόμουν πώς να το χειριστώ. Δεν ξέρω τι να κάνω και δεν βρίσκω κανένα τρόπο. Δεν ξέρω τι να κάνω, πραγματικά τα έχω χάσει. Τη βλέπω και καίγομαι και δεν μπορώ να τη βοηθήσω. Θα με έχασα τα εγώ, όχι εσείς που είσαστε μάνα της. Φοβάμαι, τρέμω, φοβάμαι. Χτες ήσουν εσύ και τη σταμάτησες. Αν όμως θέλει να ξαναβάλει τέλος στη ζωή της, ποιος θα τη σταματήσει? Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Τα έχω χαμένα, μίλα μου, πες μου τι να κάνω. Σε έχω ζαλίσει και σε ένα παιδάκι μου, Τούτο να μην το ξαναπείτε. Ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Να με όμως σηκώνω τα σιωρικά μου ψηλά, κύριε Αλεξάνδρα. Μεγάλη ευθύνη. Πρέπει κάποιος ειδικός, ξέρω εγώ, ψυχολόγος να μιλήσει με την Τανάη. Αφού της λέω να πάει σε ψυχολόγο και μια λέει ναι και μια λέει όχι. Τίποτα δεν κάνει. Μόνο εσένα ακούει, έχει γατζωθεί επάνω σου. Μπορώ να της μιλώ. Μπορώ να της κάνω παρέα, αλλά ένα φροντίσω πάση θυσία να την πείσω να πάει σε ένα ψυχολόγο. Σήμερα πώς είναι, καλά? Καλύτερα ήταν. Έδειχνε δηλαδή λίγο πιο ήρεμη, δεν πετάει από τη χαρά της. Πήγε και στο σχολείο. Δεν ξέρω τι να κάνω, φοβάμαι πάρα πολύ. Τρέμω για τη ζωή της. Να σου πω και κάτι, Αντρέα. Θα γίνεις πάρα πολύ καλός γιατρός. Από τους λίγους. Ευχαριστώ, αλλά τούτον που κολλά τώρα? Στο χαρακτήρα σου. Ξέρω εγώ, μάνα είμαι και βλέπω. Ενώ το ενδιαφέρον σου δεν είναι ερωτικού επίπεδου, παρόλα αυτά στέκεσαι κοντά της και τη βοηθάς. Άλλωστε ούτε μια ώρα από τη ζωή του δεν θα χαλάλιζε για να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Και εσύ στέκεσαι εκεί, κοντά της. Βοηθάς τους ανθρώπους. Αντρέα μου, είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό που κάνεις για τη Δανάη μου δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχω μεγάλη υποχρέωση σε σένα. Να ξέρεις, θα το θυμάμαι πάντα. Ηρέμησε. Πες, θέλεις να μιλήσουμε. Μου σε παρακαλώ, δεν έχεις κάτι σοβαρό με την υγεία σου, please. Πώς σου έρθουν το πράγμα τώρα? Επέταξες μια κουβέντα, δεν σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι μετά δεν θέλεις να μου τις εξηγήσεις. Ποια κουβέντα, ούτε που θυμώ εγώ τι σου είπα. Είπες μου ότι η μάνα μου να ηρεμήσει, υπάρχουν χιλιάδες αλληλόγοι που μπορούμε να είμαστε μαζί. Και ίσως πρέπει να λόγει υγείας, δηλαδή. Τι αλληλόγοι μπορεί να υπάρχουν? Δεν μπορώ να παίζω με τα αισθήματα του Λούκα. Μόλις τα είπαμε, μπορώ να του πω να ξαναφύγει? Όχι. Να κάτσε να φτύσει σε μια σχέση γιατί δεν τρέπεσαι να το πει. Ένα λόγο που δώσε, Έλενα, είναι η στέκη. Άλλη δικαιολογία. Εσείς. Έχω. Το μωρό. Οκ. Αλλάξα γνώμη. Να κάνουμε. Έτσι με πελάνεις εσύ εμένα. Πώς θα κάνουμε τώρα, μωρό? Εν ενέσαι που χτυπιέσουν ό,τι αν ήθελες. Ναι, αλλά αφού το θέλεις τόσο πολλά, είπα να βιάσουμε λίγο τον χρόνο. Αντί σε 5-6 χρόνια που είπα, ξέρω εγώ, σε θυκιό, να κάνουμε. Ευχαριστημένη? Λέει κάτι. Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένη. Εγώ θέλω τώρα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Δικαιολογήστε τα όλα, Έλενα. Είναι η μάνα μου το πρόβλημά σου. Αλλά είναι μια φάση. Θα σου την κάνω εγώ να σε παρακαλά. Έντσι το θέμα του μωρού, Αντρέα. Και εντάξει, έτσι θέλεις, καταλαβαίνω το δικαίωμά σου. Κατάλαβε όμως και εσύ ότι τελειώσαμε. Νομίζω δεν υποχωρήσω έτσι εύκολα. Αντρέα, φύε. Φύε, θέλω να μείνω μόνη με αυτά τα νεύρα μου. Φύε, σε παρακαλώ. Οκ. Ένα φύο. Αλλά δεν εγκαταλείπω. Να επιμείνω γιατί ξέρω ότι αγαπάς με. Έσπασε. Ανάγκητας. Ανάγκησου.
μωρό μου, τι έπαθες? Αγαπούσε. Αγαπούσε. Αγαπούσε πάρα πολύ. Δανάη, πού είσαι παιδάκι μου για ανησυχώ? Άστον Ανδρέα είστε, μιλάτε. Καλά παιδί μου, τι φωνάζεις έτσι, μάνα είμαι, να μην ανησυχήσω. Εντάξει, μιλήστε. Άντε, γεια. Μας συγχωρείτε και για την ενόχληση. Έρε που καταντήσαμε. Συγγνώμη, μας διέκοψε η μάνα μου. Τι έλεγες? Ότι το που είχαμε σε χτες ήταν πάρα πολύ σοβαρό, Δανάη. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρεις ποιον είναι? Ότι δεν μπορούσες να ελέγξεις τον εαυτό σου. Τούτον κάνουν τα χαρτιά που πίνεις. Δίκιο έχεις. Σου υπόσχομαι ότι θα σταματήσω τα χάπια. Και θα πάω και σε ψυχολόγο. Α, μπράβο. Επιτέλους. Τώρα μιλάς λογικά. Αντρέα, να σε ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Ό,τι θέλεις. Χτες που μου μιλούσες στο τηλέφωνο, που ήμουν στην ταράτσα, είπες ότι είμαι σπάνιο κορίτσι και ότι θα μπορούσες να με ερωτευτείς. Υποθετικά το είπα. Εξάλλου είμαι αλλού τώρα, ξέρεις το. Ναι, αλλά επί λέξη είπες που ξέρεις τώρα που είμαι χωρισμένος θα μπορούσε κάτι να γίνει. Ναι, τούτο ήταν το υποθετικά. Για παράδειγμα, μπορείς εσύ να μου υπογράψεις ότι θα ζούμε το επόμενο δευτερόλεπτο? Κάπως έτσι. Ξέρεις, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, Δανάη. Καμιά φορά η ζωή, εμείς οι άνθρωποι, μπορούμε να κάνουμε τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στον εαυτό μας. Να μου γυρίσει. Πρέπει να γίνουν οι πληρωμοί και να υπάρχει σεν. Είμαι σε οικονομικό αδιέξοδο. Άφηκε με επιξύλου κρεμάμενο, καταλαβαίνεις το πράγμα? Εξόφλησα. Πάει, τέλειωσε. Να γίνω ρεζίλη μες στο μπαζάρι. Τι περιθώρια έχεις για τις επιταγές που λέω? Μια εβδομάδα το πολύ. Εντάξει ρε φίλε, μην πενίεσαι. Και τα λεφτά μέσα σου εδώ και Αντριάννα, κάνε να σκεφτούμε. Φίλαμε. Ορίστε.